Κύριε Ζαρυφόπουλε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Είμαστε στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και μιλάμε για υψηλή τεχνολογία. Ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν στο πάνελ στο οποίο συμμετείχατε ήταν εάν η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί της νέας ψηφιακής επανάστασης και πώς. Το ερώτημα μου είναι τι την εμποδίζει. Ναι, κοιτάξτε, αναφέρθηκα και στο πάνελ. Θεωρώ ότι έχουμε καταρχάς τους ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι και σωστά εκπαιδευμένοι από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού. Έχουμε δυνατά μυαλά στη χώρα αυτή. Αυτό το οποίο ίσως λείπει είναι η πολιτική βούληση και το γενικότερο πλαίσιο προκειμένου να επιτρέψει τους ανθρώπους αυτούς να δημιουργήσουν στη χώρα αυτή νεοφυείς επιχειρήσεις και να τις διατηρήσουν στη χώρα αυτή. Άπαξ και οι νεοφυείς αυτές επιχειρήσεις γίνουν κερδοφόρες. Αυτό το γενικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία, που έχει να κάνει με την υποστήριξη του κράτους, που έχει να κάνει ακόμα και με το φορολογικό και το νομικό καθεστώς που αλλάζει και δεν είναι σταθερό. Όλα αυτά επηρεάζουν όχι μόνο τις νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα εδώ, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν και επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό και να δουλέψουν κάπου αλλού. Και σίγουρα αυτό δυσκολεύει τα πράγματα για το κατά πόσο η χώρα μπορεί μετά να τραβήξει μπροστά και να πάει σε αυτή την ανάπτυξη την οποία όλοι θέλουμε. Σε ποιους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακής οικονομίας θα έπρεπε να επενδύσει η Ελλάδα δεδομένου του οικονομικού, του πολιτιστικού και του κοινωνικού της προφίλ? Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι πρωτίστως πρέπει να επενδύσει στον τουρισμό. Όπως ξέρουμε, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, αντιστοιχεί στο περίπου 20% του ΑΕΠ. Και είναι κάτι στο οποίο και εμείς σαν Google έχουμε μπλακεί πολύ ενεργά, με την πρωτοβουλία Grow Greek Tourism Online, η οποία τρέχει εδώ και 3 χρόνια πλέον. Έχουμε προσπαθήσει να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλάδο αυτό και να ενισχύσουμε τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Μάλιστα, σύμφωνα και με μια τελευταία έρευνα του Oxford Economics, περίπου 170.000 νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια αν ο κλάδος προχωρούσε πιο γρήγορα, με πιο γρήγορα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Από εκεί πέρα, προσωπικά θεωρώ ότι η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να ακουμπήσει και άλλους τομείς της οικονομίας, την πρωτογενή παραγωγή σίγουρα, γεωργία, κτηνοτροφία, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα εκεί. Αλλά αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες αυτές και όσον αφορά το κράτος και τις υπηρεσίες που το κράτος προσφέρει. Εκεί θεωρώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά σίγουρα αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής όλων μας και θα βελτιώσει την αποδοτικότητα του κράτους. Άρα, ναι, τουρισμός, πρωτογενής τομέας, σίγουρα η τεχνολογία αλλάζει κάθε μέρα, οπότε βλέπουμε νεοφυείς επιχειρήσεις και σε κλάδους που μέχρι πρώτην ούτε καν φανταζόμασταν. Ναι, σίγουρα υπάρχουν πολλές εφαρμογές και στην υγεία και σε άλλους κλάδους, αλλά θεωρώ ότι πρέπει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν και όσον αφορά τη δημοσία διοίκηση. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Ευχαριστώ.